Κάτι ακόμη. Πότε είναι γόνιμη, προσέξτε αυτή την ερώτηση γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα, παρότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, δεν πειράζει όμως. Πότε είναι γόνιμη η αμφισβήτηση στη θρησκεία? Και πρέπει να υπάρχει αμφισβήτηση από τους νέους και γιατί? Παιδιά, η αμφισβήτηση, δηλαδή αμφισβητώ, δηλαδή αμφιβάλλω, έχει δημιουργηθεί μάλιστα και μια μορφή φιλοσοφίας που λέγεται σκεπτικισμός. Ο σκεπτικισμός δεν είναι ότι απλώς κάτι το σκέπτομαι και μετά θα το αποδεχθώ. Προσέξτε, δεν είναι αυτό ο σκεπτικισμός. Πολλές φορές λέμε ότι αυτός είναι σκεπτικιστής και εννοούμε ότι σκέφτεται. Καμία σχέση δεν έχει. Το να πούμε το σκεπτικόν, δηλαδή αυτό που σκεφτήκαμε και αποφασίσαμε, είναι άλλο πράγμα. Τι είναι ο σκεπτικιστής? Εκείνος που πάντοτε αμφισβητεί. Του λες ένα και ένα πόσο κάνει και σου λέει περίπου δύο. Όχι δύο, περίπου δύο. Γιατί? Δεν ξέρω αν κάνει όντως δύο. Λοιπόν, η αμφισβήτηση, ο σκεπτικισμός, είναι μια μόνιμη κατάσταση σε εκείνους που θέλουν να είναι κάτω από τη θεωρία αυτού του φιλοσοφικού συστήματος που λέγεται σκεπτικισμός. Τώρα στο θέμα της θρησκείας. Λέει εδώ η αμφισβήτηση, δηλαδή ο σκεπτικισμός, πρέπει να αμφιβάλλουμε? Προσέξτε παιδιά, ο άνθρωπος κάπου μπορεί να αμφιβάλλει για κάτι, κάπου μπορεί να έχει μία αμφισβήτηση, ασφαλώς. Αλλά άπαξ και γνωρίσαμε την αλήθεια που είναι ο Χριστός, δηλαδή είναι η χριστιανική πίστης, δεν υπάρχει το θέμα, δεν μπορεί να υπάρξει το θέμα της αμφισβητήσεως. Σήμερα είναι διάχυτη αυτή η αντίληψη ότι για να φανείς έξυπνος, να φανείς προοδευτικός, να φανείς σπουδαίος, να αρχίσεις να αμφισβητείς αυτό που είσαι. Δηλαδή, να αρχίσεις να λες, με βάφτισαν οι γονείς μου, αλλά μήπως δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Ύστερα, οι γονείς, είναι μερικοί γονείς, όχι λίγοι δυστυχώς, οι οποίοι λένε θα αφήσω το παιδί μου να διαλέξει μόνο του όταν θα μεγαλώσει τι θέλει να γίνει. Όλα αυτά είναι κουταμάρες, είναι διαβολικά συμπεράσματα. Δεν είναι καθόλου σωστό. Προηγουμένως στο μάθημά μας τι είχαμε? Ότι πρέπει να έχουμε προκοπή. Από τη στιγμή που θα μπει η σφήνα της αμφισβητήσεως, είναι αδύνατον, πάντι αδύνατον να έχουμε προκοπή πνευματική. Δεν γίνεται. Μπορεί να ονομαστεί με τον εξής χαρακτηρισμό: ή ολιγοπιστία ή απιστία. Και όταν υπάρχει ολιγοπιστία και απιστία, δεν μπορούμε να έχουμε προκοπή. Τι είπε ο Χριστός στον Απόστολο Πέτρο? Ολιγόπιστε ιστί εδίστασας. Θα το λέγαμε με σύγχρονη έκφραση: αμφισβήτησες ποιος είμαι. Εγώ ο Κύριος, αμφισβήτησες ποιος είμαι. Αν αμφισβήτησες, βούλιαξες. Γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος βούλιαζε. Δεν επιτρέπεται η αμφισβήτηση εις των χώρων της θρησκείας και σε πολλά άλλα πράγματα που έχουμε μέσα, παγιωμένα από τους αιώνες πια, μέσα στην κοινωνική μας ζωή. Ας μην πω πιο πολλά, γιατί τελείωσε και η ώρα μας.